Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή χρονιά και από μένα. Και ξεκινώντας να πω ότι από τις πρώτες ακόμα γραμμές της αιτιολογικής έκθεσης αυτού του νομοσχεδίου φανερώνεται και η ουσία του. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αρχή ότι το νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί το αναγκαίο πρώτο βήμα για την αναμόρφωση του νόμου πλαισίου που θα οργανώσει εκ νέου τη λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης συνολικά, το επιβεβαίωσε πριν από λίγο και η κυρία Υπουργός, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου και της αυτονομίας, της διαρκούς αξιολόγησης και της εξωστρέφειας. Με λίγα λόγια, το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί τον προπομπό του επικείμενου πιο αντιδραστικού νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, με το νομοσχέδιο γίνεται η σχετική προεργασία και προετοιμασία του νομικού και θεσμικού εδάφους ώστε να υποδεχθεί τον προαναγγελόμενο νόμο πλαίσιο και ο οποίος με τη σειρά του θα επιχειρήσει να δέσει πιο σφιχτά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις ανάγκες, τις ανάγκες και τις οικονομικές αλλά και τις ιδεολογικές των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος πάντα των αναγκών της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Θυμίζουμε εδώ ότι η έναρξη αυτής της διαδικασίας έγινε το περασμένο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, με την κατάργηση του ακαδημαϊκού ασύλου. Πράξη όχι μόνο συμβολική, αλλά και με ουσιαστική στόχευση την πρακτική επιβολή της σιγής νεκροταφείου στα πανεπιστήμια, προκειμένου να εφαρμόζεται χωρίς εμπόδια μια πολιτική που προωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα των ιδρυμάτων με άμεσες βέβαια αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στο κόστος των σπουδών για τα παιδιά πάντα των λαϊκών οικογενειών. Με συνέπεια, το μόνο άσυλο που αναγνωρίζεται πια στα πανεπιστήμια να είναι το άσυλο προστασίας για τις business του κεφαλαίου εντός και διά των πανεπιστημιακών σχολών. Τώρα, επιστρέφοντας στο νομοσχέδιο, μπορεί να φαίνεται ότι τα βέλη της κυβερνητικής κριτικής χτυπούν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, καθώς όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση, αλλά και όπως επανέλαβε πάλι η κυρία Υπουργός, ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας αποτέλεσε κατά τα τελευταία έτη αντικείμενο άναρχων, άκρητων και αυθαίρετων ανακατατάξεων και επαναπροσδιορισμού, υπονοώντας σαφώς τόσο το σχέδιο Αθηνά της κυβέρνησης Σαμαρά, όσο και τις συγχωνεύσεις πανεπιστημίων και ΤΕΗ, τις οποίες υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η κριτική αυτή είναι επιδερμική, αν όχι και υποκριτική, από τη στιγμή που και η σημερινή κριτική της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν αμφισβητεί, αλλά συμφωνεί και με την κατεύθυνση και με τους στόχους των προηγούμενων κυβερνήσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι άλλωστε γνωστή και διακηρυγμένη από άλλα τα κόμματα που έχουν κορώνα στο κεφάλι τους την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γνωστή και διακηρυγμένη η προσήλωσή τους στην εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κατευθύνσεών της και εν προκειμένου στις κοινές, όπως αναγράφεται πάλι στην αιτιολογική έκθεση, στις κοινές αρχές και κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο οποίος αποτέλεσε και αποτελεί σταθερά και με όλες τις κυβερνήσεις τον κεντρικό άξονα όλων των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στα πανεπιστήμια και γενικότερα στην εκπαίδευση. Στη βάση αυτής της στρατηγικής λοιπόν, η μέχρι τώρα αρχή διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η γνωστή ΑΔΥΠ, με το νομοσχέδιο μετονομάζεται και μετεξελίσσεται σε Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΕΘΑΕ. Πρόκειται για μια από τις πάμπολες λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, με τη συγκεκριμένη δηλαδή ΑΔΥΠ και τώρα πλέον ΕΘΑΕ, να έχει αρμοδιότητα βεβαίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξίζει όμως εδώ να σταθούμε λίγο
για να δούμε και το χαρακτήρα και το ρόλο αυτών των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες, θυμίζω, στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση επιχειρήθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία να αναβαθμιστούν ώστε να αποκατασταθεί το κύρος τους. Φυσικά και ο χαρακτήρας και η αποστολή όλων αυτών των ανεξάρτητων αρχών καθορίζεται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο θεσπίζονται και λειτουργούν. Και αυτό το πλαίσιο δεν είναι άλλο από τα όρια της κυρίαρχης πολιτικής του αστικού κράτους. Όρια τα οποία καθιστούν όλες αυτές τις ανεξάρτητες αρχές όργανα νομιμοποίησης της εξουσίας και των συμφερόντων του κεφαλαίου, όσο και αν φλιαρούν οι κυβερνήσεις, όπως και οι σημερινοί, περί της προσωπικής δήθεν και λειτουργικής ανεξαρτησίας, λέει, των μελών της συγκεκριμένης ή οποιασδήποτε άλλης ανεξάρτητης αρχής. Και έτσι όλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές δεν αποτελούν παρά μοχλούς υλοποίησης της κυρίαρχης πολιτικής και ελεγκτικούς μηχανισμούς όχι από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, αλλά από τη σκοπιά των συμφερόντων του κεφαλαίου, ως τροχονόμοι και διαιτητές αλληλοσυγκρουόμενων επιχειρηματικών συμφερόντων. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι αυτές οι ανεξάρτητες αρχές πρώτο εμφανίστηκαν σε εκείνους τους οικονομικούς κλάδους όπου απελευθερώνονταν οι αγορές, το απελευθερώνονταν εντός εισαγωγικών βέβαια, όπως στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, ακριβώς για να παίξουν το ρόλο του διαιτητή στη μοιρασιά της πίτας των κερδών των ιδιωτικοποιήσεων που ξεκινούσαν τότε σε αυτούς τους κλάδους. Σύνεπως, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές αποτελούν βασική επιλογή τόσο σε κρατικό επίπεδο, όσο βέβαια και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και πρωτοτυπία, προκειμένου να ρυθμίζονται κεντρικά από ένα κρατικό μηχανισμό όσο γίνεται πιο αμερόληπτο και ναι, και χωρίς οποιασδήποτε μικροκομματικές σκοπιμότητες, όπως αυτές εκδηλώθηκαν για παράδειγμα στις συγχωνεύσεις πανεπιστημιακών σχολών ΜΕΤΕΗ, πάντα βεβαίως προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη κάθε φορά είτε αγορά, είτε κλάδο, είτε χώρο, και ακριβώς τέτοια είναι στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η περίπτωση της νέας Εθνικής Αρχής Ανώτερης Εκπαίδευσης που αντικαθιστά, όπως είπαμε, την ΑΔΥΠ. Η νέα λοιπόν αυτή αρχή, ανεξάρτητη, η ΕΘΑΕ προορίζεται να λειτουργήσει ως ακόμα πιο αποτελεσματικός μοχλός για την υλοποίηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στα πανεπιστήμια της χώρας μας στη λογική πάντα της συγκρότησης του λεγόμενου ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. Έτσι, ως βασική, βασικότατη αποστολή της εθνικής αυτής αρχής περιγράφεται η αξιολόγηση των ιδρυμάτων, του προσωπικού, των προγραμμάτων σπουδών, κάθε πτυχή της λειτουργίας των πανεπιστημίων και κυρίως η βαθύτερη σύνδεση αυτής της αξιολόγησης με την κρατική χρηματοδότηση σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια της αγοράς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για πρώτη φορά σε νόμο, έχει δίκιο η κυρία Υπουργός, η οποία μάλιστα υπερηφανεύτηκε γι' αυτό, για πρώτη φορά σε νόμο ένα τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, συγκεκριμένα το 20%, συνδέεται απευθείας και αποκλειστικά με την αξιολόγησή τους από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΕ και με κριτήρια τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τις ανάγκες των φοιτητών, τόσο για το περιεχόμενο των σπουδών τους, όσο και για τις συνθήκες αυτών των σπουδών. Όσο για το υπόλοιπο 80% τώρα της κρατικής χρηματοδότησης. Έτσι κι αλλιώς, εκτός του ότι είναι σταθερά πίσω από τις ανάγκες, εδώ πίσω από τις ανάγκες ήταν και το 100% της κρατικής υποχρηματοδότησης, γιατί έτσι πρέπει να την ονομάζουμε, υπόκειται ακόμα και αυτό το 80% τελικά και αυτή η χρηματοδότηση στις κατευθύνσεις της γενικότερης εκπαιδευτικής και συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Πού οδηγεί όλο αυτό? Μα φυσικά στο ότι όσα τμήματα δεν αξιολογούνται θετικά θα αποκλείονται ακόμα και από αυτήν την όποια πενιχρή κρατική χρηματοδότηση, θα οδηγούνται στην υποβάθμιση μέχρι και στο κλείσιμό τους τελικά, όπως αναγράφεται στο νομοσχέδιο. Και έτσι, προκειμένου να αξιολογούνται θετικά τα ιδρύματα, θα εξωθούνται να μετακυλούν ακόμα περισσότερο το κόστος σπουδών στους φοιτητές τους,
θα ξεπουλούν τις υποδομές τους και θα αναθέτουν τη λειτουργία των ιδρυμάτων και την ήδη υποβαθμισμένη φοιτητική μέρημνα σε ιδιώτες, σε χορηγούς και σε πάσης φύσεως επενδυτές. Ήδη η φοιτητική στέγη μεταφέρεται στις περιβόητες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τα γνωστά ΣΔΙΤ. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και δείχνει ακριβώς το τι θα επακολουθήσει και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την πλήρη εφαρμογή και εκεί αυτής της περιώνυμης αντιδραστικής αξιολόγησης. Να λοιπόν που βρίσκεται η ουσία και η αιτία της αναβάθμισης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΘΑΕ, για την οποία επέρεται η κυβέρνηση, αφορά στην επιβολή της αντιδραστικής αξιολόγησης ως εκείνου του αποφασιστικού μοχλού, τόσο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των πανεπιστημίων, όσο και τη σύνδεσή τους, ή καλύτερα την πλήρη παράδοσή τους, στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και των πολυεθνικών. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης είναι και το ότι αναμένεται να ενταθούν ασφαλώς και οι κατηγοριοποιήσεις, αντικειμενικό είναι αυτό, ανάμεσα στα ιδρύματα, αυτά που θα αξιολογούνται ως καλά με βάση τα ζητούμενα πάντα της αγοράς, οπωσδήποτε πρόσκαιρα όμως κάθε φορά, γιατί αυτά τα ζητούμενα, βλέπετε, αλλάζουν ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των κερδών και των επενδύσεων των επιχειρηματικών ομίλων και αυτά που θα υποβαθμίζονται όσα δεν παίρνουν καλούς βαθμούς στην αξιολόγηση επειδή έως και θα κλείνουν επειδή δεν έχουν πέραση. Και έτσι με ιδρύματα πρώτης, δεύτερης κατηγορίας, με πολλούς και διάφορους τίτλους σπουδών, με διετή, τριετή προγράμματα που προχωράνε έτσι κι αλλιώς, και ας μην έχει άγχος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εφαρμοστούν και αυτά από την κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς, και όλα αυτά να πως γίνονται το όχημα για να συμπιέζονται τα εργασιακά δικαιώματα όλων των αποφύτων προς τα κάτω πάντα. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ενισχύεται, λέει, η αυτονομία και το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων. Λέξεις πολύ χρησιμοποιημένες όταν γίνεται κουβέντα για τα πανεπιστήμια. Η περίφημη αυτονομία, βεβαίως, που διαφημίζουν, είναι στην ουσία η απαλλαγή του κράτους από οποιαδήποτε υποχρέωση χρηματοδότησης πέραν αυτής της τυπικής, όπως είπαμε, από οποιαδήποτε υποχρέωση πρόληψης προσωπικού, ενίσχυσης υποδομών, διασφάλισης περιεχομένου σπουδών και πτυχίων. Όσο ενισχύεται η αυτονομία των πανεπιστημίων, τόσο θα μειώνεται και η ευθύνη του κράτους ως προς τη λειτουργία τους. Τα τμήματα αυτονομούνται συνεπώς, αυτονομούνται και καθίστανται ελεύθερα να αναζητήσουν χορηγούς, επενδυτές, προκειμένου να καλύψουν και τις πιο στοιχειώδεις από τις λειτουργίες τους. Αποσυνδέεται επιπλέον η έρευνα από την όποια σχέση είχε διατηρήσει ως τώρα με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο των πανεπιστημίων, ενώ καταργείται, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, ακόμα και εκείνη η μικρή δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των πανεπιστημίων που υπήρχε μέσα από την λειτουργία αυτών των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας. Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος να παρεμβαίνουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χρηματοδότηση, τους όρους διεξαγωγής και στην αξιοποίηση ασφαλώς, γιατί αυτός είναι ο στόχος των αποτελεσμάτων της έρευνας. Δεν είναι καθόλου τυχαία η στιγμή που προχωρούν τέτοιου είδους μέτρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια πια ερευνητικά προγράμματα στα πανεπιστήμια που αξιοποιούνται από μεγάλα μονοπόλια και υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Λέγεμε ΝΑΤΟ. Εν τέλει, το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν λύνει κανένα από τα εκρηκτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών στις σπουδές τους, αλλά προσθέτει και νέα εμπόδια στα μορφωτικά και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Δεν φτάνει που εδώ και χρόνια τα πανεπιστήμια λειτουργούν ήδη με επιχειρηματικά κριτήρια, αναγκάζοντας τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα μετεπτυχιακά, για να πληρώσουν διάφορα τέλη. Τώρα με την αξιολόγηση όλα αυτά θα ενταθούν, ενώ επιχειρείται η μετατροπή των φοιτητών και σε συνενόχους, και αυτό πρέπει να απορριφθεί μαζικά,
Επιχειρείται η μετατροπή των φοιτητών σε συνενόχους στις απολύσεις και στις τιμωρίες διδασκόντων και προσωπικού, ακόμα και συνυπεύθυνους στο μεγαλύτερο ξεπούλημα της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο νέος νόμος δεν αποτελεί καμιά καινοτομία, ούτε έρχεται να εξαλείψει παθογένειες του παρελθόντος, όπως προπαγανδίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διατηρεί και ενισχύει όλους τους νόμους της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το διατύπωσε με πολύ κομψό τρόπο και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στυλιανίδης, ο οποίος ανέφερε ότι το νομοσχέδιο δεν έρχεται να καταργήσει, αλλά έρχεται να διορθώσει και να συμπληρώσει. Ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του. Πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω με αυτό το νομοσχέδιο στην προώθηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να αντιστοιχθούν τα πανεπιστήμια με τις επιταγές των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η πολιτική όμως εδώ και χρόνια ενισχύει τους ταξικούς φραγμούς και αλέθει τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα της νέας γενιάς. Είναι γνωστά άλλωστε τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης και αυτής της πολιτικής και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και αξίζει εδώ να επωθούν ορισμένα για τη λεγόμενη ευρωπαϊκή εμπειρία, όπου είναι δεδομένα τα δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια, όπου οι φοιτητές παίρνουν δάνεια για να ανταπεξέλθουν στο κόστος των σπουδών τους, ή όπως στη Σουηδία, ακούστε, χώρα πρότυπο κάθε θειασότη του καπιταλισμού. Στη Σουηδία λοιπόν προσκαλούνται φοιτήτριες μέσα από τεράστιες διαφημίσεις γιγαντοαφήσεων να βρουν το sugar daddy τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στο κόστος των σπουδών τους. Για τέτοιο καπιταλιστικό εκπαιδευτικό παράδεισο της εξαχρίωσης μιλάμε. Πραγματικά σύγχρονο δεν είναι το πανεπιστήμιο παραδομένο στα χέρια των επιχειρηματιών, αλλά αυτό στο οποίο θα μπορούν όλοι να σπουδάζουν ολοκληρωμένα. Ένα πανεπιστήμιο που δεν θα κοιτάει στην τσέπη, πετώντας εκτός τους εστιακούς, τους μη μετεγγραφέντες και τους εργαζόμενους φοιτητές. Αναβάθμιση σπουδών σημαίνει να σπουδάζουν όλοι και ολοκληρωμένα το επιστημονικό αντικείμενο που διάλεξαν, χωρίς απαράδεκτους διαχωρισμούς και πολυκατηγοριοποιήσεις, να κατοχυρώνουν όλοι με το πτυχίο τους την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα και βεβαίως στη δουλειά με πλήρη και σύγχρονα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ.